Καλησπέρα, Νικήτα. Επιδείνωση των δημοσιονομικών προοπτικών, ισχυρό χτύπημα στον τουρισμό και την ναυτιλία καταγράφει Κομισιόν στην έκθεση μεταμνημονιακής παρακολούθησης της Κύπρου, αποτέλεσμα της πανδημίας του COVID-19. Σημειώνοντας παράλληλα ότι τα νέα δεδομένα ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον τραπεζικό τομέα σε σχέση με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Να δούμε στο πρώτο γραφικό τι λέει η έκθεση. Η κρίση αναμένεται, λέει, να επηρεάσει κυρίως δύο βασικούς πυλώνες της οικονομίας, τον τουρισμό και την ναυτιλία, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Κομισιόν, προσθέτοντας σε άλλο σημείο ότι οι κίνδυνοι από τις δημοσιονομικές προοπτικές έχουν επιδεινωθεί και παραπέμπει στην αύξηση του δημοσίου χρέους στο 116% του ΑΕΠ. Προσθέτει πάντως ότι η Κύπρος διατηρεί την ικανότητα να εξυπηρετεί το χρέος της στον ESM, δηλαδή το ποσό που καταβάλει για αποπληρωμή του μνημονιακού προγράμματος στήριξης. Παράλληλα, αναφέρει ότι η κυπριακή οικονομία θα τεθεί σε τροχιά ύφεση, σε 7,4% του ΑΕΠ, ενώ στο γραφικό που ετοιμάσαμε παρακάτω αναφέρεται σε τρεις κινδύνους περαιτέρω επιδείνωσης της κατάστασης. Πρώτον, μια ύφεση που είναι πιο έντονη από την αναμενόμενη. Δεύτερον, μια ενδεχόμενη μεγαλύτερη ελαστικότητα ό,τι αφορά στα φορολογικά έσοδα. Και τρίτον, και για το κόστος των πολιτικών μέτρων περιλαμβανομένων εκείνων που συνεπάγονται ενδεχόμενες υποχρεώσεις για την αντιμετώπιση του αντικτύπου του COVID. Η Κομισιόν επισημαίνει ακόμη ότι η πανδημία επηρεάζει αναπόφευκτα και τον τραπεζικό σύστημα και ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση του πιστωτικού κινδύνου και των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Σε ό,τι αφορά τώρα στο ευρωπαϊκό εξάμεινο, οι συστάσεις δεν έχουν αυστηρό χαρακτήρα, αντικατοπτρίζουν την ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής, συνιστώντας τα κράτη-μέλη να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας, τη διατήρηση της οικονομίας και τη στήριξη της επακόλουθης ανάκαμψης στην παρούσα φάση. Ευχαριστούμε, Παύλο. Καλό βράδυ.